Καίρετε αγαπητοί ακροατέ, σήμερα θα μιλήσουμε για τι είναι το καρναβάλι σύμφωνα με τι 10 εντολέ του Παντοκράτορα. Επειδή ο ίδιο ο Τεοπαντοκράτορα που έδωκε 10 εντολές στην πρώτη διατήκη που αποκαλείται παλιά διατήκη, είναι ο ίδιο ο που ενσαρκώθηκε σαν γιο του Τεό Ισού Χριστό όταν ήρθε να θυσιαστεί και να κάνει καινή διατήκη και μετά τη ανάσταση

και τρίτη φορά μετά της Ανάστασης ήρθε σαν πνεύμα το Άιω δηλαδή τρίτο πρόσωπο τη τριάδικο του Θεό, τη εικόνα του, αλλά είναι ο ίδιος Θεός. Και χρειάζεται κάθε άνθρωπο να έχει αποκάλυψη για να γνωρίσει το Θεό όπως είναι. Αλλά τη δεύτερη εντολή που ο Θεός έδωκε αφορά αγγίζει το καρναβάλι που οι άνθρωποι γιορτάζουν σήμερα. Άκουστε τι έλεγε ο Θεός η δεύτερη εντολές, να σας διαβάζω τώρα μέσα στην Αγγραφή. Να μην έχεις άλλο Θεού εκτός από εμένα. Να μην κάνεις για τον εαυτό σου είδωλο, μήτε όμοιο μου κάποιος από όσο είναι στον ουρανό επάνω, ή όσο είναι στη γη. Να μην τα προσκυνήσεις, μήτε να τα λατρεύεις, επειδή εγώ, Κύριο, ο Θεός σου, είμαι Θεός ζηλότυπο. Αυτά είναι τα λόγια του Θεού, αυτά είναι εντολή, του τέο δεύτερη εντολή που απαγορεύει, είναι ο τέος που είναι ζηλότυπο, δηλώσε με τη δεύτερη εντολή, όπως κάθε άντρα είναι ζηλότυπο απέναντι στη γυναίκα του, δεν μπορεί να βλέπει η γυναίκα του με, άλλη, με άλλο άντρα, το ίδιο τέο δεν θέλει να βλέπει οι άνθρωποι με άλλου τεού, με άλλα τεού που είναι είδωλα. Γι' αυτό ε, τον εαυτό του ότι είναι ζηλότυπο Θεού. Ζηλότυπο, ζηλότυπο με αυτή την έννοια, όπως κάθε άντρα είναι, ζη, νιώσει ζήλο για την γυναίκα του, να μην βλέπει κανένα άντρα δίπλα του, το ίδιο Θεό δεν μπορεί να βλέπει άλλα Θεού είδωλα δίπλα του άνθρωπου. Αλλά οι άνθρωποι τα κάνουν αυτά, αλλά δεν μπορεί να καταλάβουν ότι είναι μεγάλη αμαρτήματα προς σας ο Θεό επειδή οι άνθρωποι δεν ξέρουν το τέλμα του Θεού, δεν ξέρουν την εντολέ του Θεού. Εξαιτία τη άγνοια τα κάνουν όλα αυτά. Όμω καλύτερα ο άνθρωπο να αναγνωρίσει το τέλμα του Θεού, ώστε αν η τάση άγνοια να μπορεί να ζητάει από το Θεό συγκόρεση και ο Θεό θα του δώσει συγκόρεση να συμφιωτεί ξανά με το Θεό. Και εγώ το ίδιο, και εγώ λάτρευα το καρναβάλι στην αρχή. Και εγώ άρεσκα καρναβάλι. Επίενα και κόρεψα και εγώ αλλά όταν αναγνώριζα το Θεό με την αποκάλυψη, όταν αναγνώριζα όλα αυτά ότι είναι αμαρτία, και εγώ ζήτησα συγκόρεση και έκοψα όλα αυτά. Και εγώ στην αρκή, όταν ήμουνα σε άγνοια, ενόμιζα ότι ήταν καλά. Ενόμιζα ότι ένιωσα καλά στον εαυτό μου αισθηματικά επειδή εκόρεψα. Αλλά όλα αυτά ήταν εξαιτία τη άγνοια. Γι' αυτό παρόμοια και όλοι οι άνθρωποι που ακούτε αυτή τη στιγμή. Ο Θεό ξέρει ότι είσαστε σε άγνοια. Ο Θεό ξέρει ότι όλα αυτά που κάμετε και κορέψετε στο καρναβάλι είναι άγνοια. Τα συγκορέσει εσύ από σήμερα όπω άκουσε. Αυτή είναι η αλήθεια. Πραγματικά να ανήκει στην καρδιά σου. Προσάσω Θεό. Και λε, κύριε, σε ευχαριστώ που με δέχεσαι με την άγνοια μου. Αμάρτησα μπροστά σου επειδή δεν ήξερα το τέλημα σου, ότι όταν σε συγχωρέσει, επειδή ο Θεός είναι λέμονα και οκτήμονα σε όποιο ζητά συγχώρεση από αυτό λέει. Αλλά το, η κακή επιλογή είναι μόνο ο άνθρωπο αφού έχει ακούσει την αλήθεια να συνεχίζει με το ίδιο πείσμα, τότε αυτή θα είναι, θα είναι σαν απόρριψη την αλήθεια του Θεού. Δηλαδή ο άνθρωπο ήξερε αλλά αγνόησε την αλήθεια. Αυτή ήταν η επιλογή του άνθρωπου που έκαμε από μόνο του. Γι' αυτό συμφέρει κάθε άνθρωπο να γνωρίζει ότι το καρναβάλι είναι είδωλα είναι στα μάτια του Θεό, επειδή ο άνθρωπο χορεύει, δοξάζει και χαίρεται αισθηματικά αντί να δοξάζει το Θεό. Επειδή η δοξολογία έπρεπε μόνο να δίνεται στο Θεό το Παντοκράτορα. Παρόλο του είναι αόρατο, αλλά έδωκε εντολέ και μέσα στην εντολέ του έλεγε Αγκατό είναι ο κύριο, μακάρι ο άνθρωπο τον οποίο το δοξολογεί. Δηλαδή ο Θεός κατοικεί στην δοξολογία το λαό του. Λέει μέσα στο Ευαγγέλιο, ο Θεό κατοικεί στην δοξολογία το λαό του. Δηλαδή όποιου οι άνθρωποι δοξολογούν το Θεό πραγματικά, δηλαδή λατρεία προς το Θεό, ύμνο προς το Θεό, τότε η παρουσία του τεο έρχεται εκεί με έντοξο. Γι' αυτό χρειάζεται όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο να έχουν θρησκεία, αλλά να γνωρίζουν το τέλημα του τεο, Επειδή εξαιτία της άγνοιας, Πολλοί άνθρωποι κορεύουν σε καρναβάλι. Πολλοί άνθρωποι αρέσκουν και καίρονται σε καρναβάλι. Αλλά δεν έχουν παρά μικρή ιδέα τι είναι αυτό που κάνουν. Εξαιτία τη ελληνική γνώση, να σα δώσω παράδειγμα. Ένα άνθρωπο μπορεί να μην καταλάβει ότι παρανομεί αν δεν ξέρει τον νόμο. Δηλαδή, το νόμο τη κυβέρνηση χρειάζεται να γνωρίζει κάθε πολίτη επειδή όταν ένα πολίτη δεν ξέρει το νόμο της πατρίδα του, τότε τα παρανομήσει με άγνοια, επειδή δεν ξέρει τον νόμο. Το ίδιο, οι άνθρωποι που δεν ξέρουν το τέλημα του Θεού και τις εντολές του Θεού, τα μαρτήσουν με άγνοια. Καρναβάλι είναι μόνο είδωλο στα μάτια του Θεού, επειδή οι άνθρωποι ζωγραφίζουν και την πάρα πολύ διαφορετική εικόνα που απαγόρευσε ο Θεό, όπω οι Άγγελοι, όπω τα Δαιμόνια. Οι άνθρωποι τα φοράνε αυτά στο καρναβάλι και κορεύουν με άγνοια όλα αυτά και κορεύουν και καίρονται. Αλλά δεν καταλαβαίνουν τι μεγάλα αμαρτήματα πράττουν προ εσά ο Θεό το Παντοκράτορα. Γι' αυτό υπάρχει ευκαιρία που ο Θεό δίνει σε κάθε άνθρωπο που ήταν σε άγνοια να το συγκορέσει ο Θεό. Και εγώ σα είπα ότι και εγώ ήμουνα. Άρεσκα καρναβάλι. Με άγνοια μου, και εγώ επήγα και άρεσκα όπως οι άνθρωποι κόρεψαν και ένιωσα εγώ αισθηματικά καλά. Αλλά όταν αποκαλύπτηκε την αλήθεια του Θεού σε μένα, τότε κατάλαβα αυτό ότι τα μεγάλα μαθήματα. Γι' αυτό συφέρει και σένα να ανορίζει αυτό, ώστε να μην συνεχίζει να μαρτύρει συνεχώ με άγνοια. Ήρθε η ώρα όταν ανορίζει αυτό, να συμφιλωτεί με το Θεό τα σε συγχωρέσει και τα είσαι δικαιωμένο προς αυτό το Θεό να λατρεύεις μόνο το Θεό, να δοξολογείς μόνο το Θεό επειδή αυτό είναι ο παντοκράτορα. Δηλαδή ο Θεός είναι που έμπνευσε ύμνο, δηλαδή τραγούδι, αλλά ο σατανά επίσης εξαιτία της άγνοια του άνθρωπου που είναι μακριά από το Θεό, του εμπνέει να χρησιμοποιούν το τραγούδι με λάθο έννοια και με λάθο τρόπο, όπω βλέπουμε οι τραγουδιστέ σε όλο τον κόσμο σήμερα. Τα τραγουδά, αισθηματικά, τα λόγια και τα πράγματα που είναι αμαχτωλή και σαν μάτια του Θεού είναι ασέβεια. Όλα αυτά είναι εξαιτία τη άγνοια, το τελειμά του Θεού. Ο Σατανά χρησιμοποιεί κάτι καλό που έδωκε ο Θεό στον άνθρωπο, το μετατρέπει αυτό σε αμαρτωλή πράξη. Όλα αυτά είναι εξαιτία τη άγνοια, εξαιτία τη έλλειπη γνώση. Γι' αυτό σατανά τα κάνει αυτά. Γι' αυτό καλύτερα ήταν ο άνθρωπο να γνωρίζει το τέλημα του Θεού όπω είναι, να γνωρίζει με ακρίβεια τη εντολέ του Θεού, ώστε να μην πιστεύει σε οποιοδήποτε που τα σκεφτεί ή τα βλέπει μπροστά του, επειδή αυτό που λέει το τέλημα του Θεού είναι αυτό που είναι αλήθεια και όχι αυτό που δείχνει ή φαίνεται σαν μάτια του κόσμου και ακόμα είναι πολλοί. Γι' αυτό μην ακολουθείτε τι κάνουν πολλοί άνθρωποι, αλλά καλύτερα ο άνθρωπος να ακολουθεί μόνο τι λέει ο Θεός. Επειδή δεν είναι πολλοί άνθρωποι που τα σώζει κάποιος, αλλά είναι ο Θεός ο ίδιο που τα σώζει κάθε άνθρωπο προσωπικά. Και εξάλλου όλοι οι άνθρωποι... Μπορεί να συμφωνήσει σε κάτι, να λένε ναι, αλλά αν ο Θεός λέει όχι, το, το όχι είναι που τα μείνει. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο λέει μην ακολουθείτε πολύ. Το Ευαγγέλιο επίσης λέει την άλλη μεριά ότι κέρι με κέρι αν ενώνει οι άνθρωποι οι άσεβοι δεν τα μείνει ατιμόρυτοι. Δηλαδή δεν έχει σχέση αν όλοι οι άνθρωποι συμφωνήσουν να κάνουν κάτι και κάποιο να παρασυρθεί επειδή βλέπει πολλοί άνθρωποι τα κάμου το ίδιο. Όχι. Άφησε του να κάμου επειδή ο Θεό είναι ο, πα, ο, παντοδύναμο. Ο Θεό είναι αυτό που κυριακεύει. Και όχι οι άνθρωποι πολλοί. Γι' αυτό μην ακολουθεί τι κάμου πολλοί. Αλλά ακολούθησε το τέλημα του Θεό. Και ακόμα αν είσαι μόνο, να μην σε νοιάζει τι τα λένε οι άλλοι. Επειδή αυτό που σε δικιώνει τα είναι ο Θεό. Και όχι οι άλλοι. Όσο πολύ και τα είναι, στα μάτια του Θεού τα είναι τίποτα. Επειδή ο Θεός είναι ο παντοδύναμο και αυτό που κρατάει ολόκληρη την ύπαρξη με το λόγο τη δύναμη του. Γι' αυτό η απόφαση για να μην αμαρτήσει το Θεό με άγνοια θα είναι μόνο αποκλειστικά δικό σου. Όσο άκουσε την αλήθεια, τότε μπορεί να αλλάξει πορεία. Επειδή με την άγνοια πολλοί άνθρωποι τα έκαμα αυτά, καρναβάλι, και εγώ επίση το έκαμα, αλλά όταν κάποιο αναγνωρίσει την αλήθεια, αλλάζει πορεία ότι το, το σικορά, το δικαιώνει και το δίνει σκάρι. Καρναβάλι είναι μόνο είδωλο και μεγάλα μαθηματά στα μάτια του Θεού. Και αν δείτε τα, τα δαιμόνια, καίρονται πάρα πολύ στο καρναβάλι, επειδή καίρονται ότι πολλοί άνθρωποι τα κάσουν τη σωτηρία του με άγνοια και κορεύουν σε κάτι που δεν ξέρουν με άγνοια του. Γι' αυτό καλύτερα να δοξάζει το Θεό παρά να δοξάζει είδωλο. Μόνο για να νιώσει κάποιο καρά, αισθηματικά, εστιμα, επειδή πολλοί άνθρωποι τα κάνουν το ίδιο. Μην κοιτάζει τι κάνουν τα πολλοί άνθρωποι, αλλά να, καλύτερα μόνο το τέλημα του Θεού. Τι λέει ο Θεός Παντοκράτορα, τι απαγορεύει ο Θεός και τι είναι εντολέ του Θεού του Παντοκράτορα. Αυτό είναι που η σωτηρία. Αυτή είναι τα λόγια τη διατήκη του για να κληρονομήσει σωτηρία κάποιο. Οπότε τα δώσει σε κάθε ένα που έρχεται σε αυτό και ζητάει συγκόρεση με την άγνοια του, τα λάβει συγκόρεση δικαίωση και κάρη από το Θεό. Για σήμερα σα αφήνω εδώ η κάρη του Ισού Κριστό σε όλοι σα.